Αρχίζει λοιπόν η διαδικασία, όπως συμφωνήσαμε τώρα με τον κύριο Λάπα, επί του θέματος Δινάν. Και όσοι συνάδελφοι έχουν ετοιμαστεί να μιλήσουν για την αρθροσκόπηση, θα μιλήσουν την επόμενη συνεδρίαση. Χαίρετε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, στην προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής, που ήταν εκεί η πρώτη, αναφερθήκαμε γενικά για το θέμα της διαφθοράς στον χώρο της υγείας. Εκεί εγώ αναφέρθηκα λίγο για το Ρίκος Δινάν, για την οικογραφία που υπάρχει το Ρίκος Δινάν, και σας είπα ότι το βασικό πρόσωπο, κορυφαίο πρόσωπο, άλλωστε σε κάθε ποινική δίκη, κορυφαίο πρόσωπο είναι ο κατηγορούμενος. Κορυφαίο πρόσωπο στην υπόθεση αυτή και στη δικογραφία είναι ο Μαρτίνης. Ο οποίος πρέπει να κάνω μια επενθύμηση για να σα πω ότι είναι κρατούμενος για δύο υποθέσεις. Η δικογραφία, οι δύο κεφάλαια δηλαδή, συνενώθηκαν δύο δικογραφίες. Είναι κατηγορούμενος για μία μίζα 3,2 εκατομμυρίων ευρώ που βρέθηκαν στο λογαριασμό του από την γερμανική εταιρεία Hospital International, που ήταν μια μίζα υπερκοστολόγηση του εξοπλισμού. Και η δεύτερη δικογραφία αφορά τα νοσήλια των VIPs προσώπων, όπου τους παρήχε το έκπτωση από 60 έως 100%. Και ήταν η ζημιά του 1,75 εκατομμύρια ευρώ. Το πρώτο είναι παθητική δωροδοκία και ξέπλυμα. Το δεύτερο είναι απιστίες βάρος της περινομικού προσώπου του Ρίκου Δινάν. Ο Μαρτίνης κλήθηκε από τον εισαγγελέα κ. Ελευθεριάνου και έδωσε δύο καταθέσεις. Μία στις 7 11 του 16 και μία στις 8 3 του 17, πριν λίγο καιρό δηλαδή. Στη δεύτερη κατάθεσή του άφησε επινιγμούς για μία σειρά πολιτικών προσώπων, τα οποία βεβαίως εμείς δεν τα θεωρούμε και θέσφατα. Πρέπει να ερευνήσουμε, να βρούμε τα στοιχεία και να δούμε αν αυτά από όσα καταθέτει ένας κατηγορούμενος. Πρέπει να σας πω δε ότι ο κατηγορούμενος τη θέση που έχει μπορεί να πει ό,τι θέλει. Όταν όμως καταγγέλει τρίτα πρόσωπα, πρέπει να επιβεβαιωθούν από στοιχεία έγγραφα ή άλλες μετρικές καταθέσεις ή άλλα στοιχεία τα οποία μπορούν να περιληφθούν στο αποδεικτικό υλικό. Σημεία και τέρα τα καταθέτει, στις δύο καταθέσεις, το έχω πει και τότε, και θα σας πω περιληπτικά τι προκύπτει από τη δικογραφία. Ξεκινάει ο Μαρτίνης την πρώτη κατάθεσή του και λέει ότι υπάρχει μια σκανδαλώδης υπόθεση από το χρόνο ίδρυσης του Ρίκου Δινάν, το οποίο βέβαια ποινικά δεν έχει ενδιαφέρον, γιατί το Ρίκου Δινάν ιδρύθηκε με νόμο το Σούρλα το 1992 και λειτουργήσε νομίζω τον Σεπτέμβριο, όχι το Φεβρουάριο του 2000, 9 Δευτέρω. Και εκεί κάνει το εξής πενιγμό ο Μαρτίνης. Λέει, ενώ είχε αποφασιστεί να λειτουργήσει τη μέρα των εγγενείων, 9 Δευτέρω, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Αρμόδιου Υπουργείου Υγείας και όλων των Υπουργών και όλων του Υπουργικού Συμβουλίου, παρόλα αυτά λέει, καθυστέρησε άλλο ένα χρόνο περίπου, το οποίο ήταν ένα σκάνδαλο προκειμένου να εξυπηρεθούν τρίτη. Αφηρημένα. Τι εννοεί, θα το δούμε. Ένα αυτό. Δεύτερο. Το μεγάλο κεφάλαιο των καταθέσεων Μαρτίνη και τη ζωγραφία περιλαμβάνεται στον εκβιασμό Βιενόπολο απέναντι στο Μαρτίνη και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ρίκου Δινάν. Είχε ασκηθεί μια δίωξη, πρώτα μήνυση του Μαρτίνη κατά του Βιενόπουλο, η οποία τέθεσε στο αρχείο, και μετά ο εισαγγελέας εφετών την ανέσυρε και άσκησε δίωξη και ορίστηκε μάλιστα την εκδικάσιμο για εκβίαση και διάφορα άλλα ποινικά δικήματα. Αναφέρει ο Μαρτίνης ότι ο τότε αρμόδιος υπουργός, ας μην πω το όνομά του, δεν έχει σημασία, άσκησε πάρα πολύ μεγάλες πιάσεις και αυτός και ο σύμβολός του, ο κ. Λιαρόπουλος, προκειμένου να εκβιαστεί το Ρίκος Δινάν και προσωπικά ο Μαρτίνης να πάρει πίσω τις μηνύσεις όλες, να πάρει πίσω, να παραιτηθεί από τα δικόγραφα όλων των αγωγών αντίον του Βιενόπουλου και να παραιτηθεί επίσης να πάρει πίσω όλες τις συνακοπές που έκανε κατά των διαταγών πληρωμός κατά τον τίτλο, δηλαδή του Βιενόπουλου. Γιατί έκανε αυτά τα δικόγραφα το Ρίκος Δινάν. Λέει ο Μαρτίνης ότι ο Βιενόπουλος καταχρηστικά άσκησε κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του Ρίκου Δινάν, διότι μέχρι τη μέρα που έκανε την κατάσχεση δεν υπήρχε καμία εκκρεμότητα ούτε ενός ευρώ απέναντι στην τράπεζα Βιενόπουλο. Όλα τα δάνεια του Βιενόπουλου εξυπηρετούνταν κανονικώς. Και προκύπτει ένα αμήλικτο ερώτημα. Γιατί ο Βιενόπουλος, ενώ τα δάνεια του Ρίκου δεν εξυπηρετούνταν κανονικά, προέβη στην έκδοση διαταγών πληρωμής και έκανε κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων? Ερευνητέο, θα το δούμε. Πάντως, ο ίδιος λέει ότι εξυπηρετούνταν κανονικά τα δάνεια του. Θα το δούμε. Αυτό είναι, να έρθουν τα έγγραφα, θα το δούμε. Ναι, απαντάει γιατί. Λέει ότι ήταν η πρώτη πράξη προκειμένου το Ρίκος Δινάν να βρεθεί με τη θηλιά στο λαιμό και να οδηγηθεί εκεί που οδηγήθηκε τελικά στον πληστηριασμό και να περάσει στα χέρια του Σάλα. Πρώτον. Δεύτερον, ο Μαρτίνης αναφέρει και περιλαμβάνει τη δεύτερη κατάθεση του αυτούσια η κατάθεση του εκπροσώπου των εργαζομένων του κ. Παπακουσταντίνου, όπως την κατέθεσε στην Επιτροπή της Βούλης ακριβώς. Περιλαμβάνει το ολόκληρο. Λέει σημαντικά πράγματα ο Παπακουσταντίνου, να τα αξιοποιήσουμε και τα αξιολογήσουμε. Όταν θα έρθει και το σχετικό έγγραφο θα το πούμε. Δεν θέλω να σου πω τώρα περισσότερα. Επίσης, από τη δικογραφία προκύπτει ένα τεράστιο εδώ ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει και με την ευθύνη κρατικών αξιωματούχων του Υπουργείου Οικονομικών, που έχει να κάνει με το εξής θέμα. Υπήρχε μια οφειλή, το
Τείχος δεινάν 4,5 εκατομμύρια περίπου αποφυλόμενος φόρος. Και ενώ το Υπουργείο Οικονομικών γνώριζε από το 2013 ακριβώς, γιατί είχαν υποβληθεί οι κατάλογοι ΦΜΟΗ, φόρος μισθωτών υπηρεσιών, ακριβώς το ποσό της οφειλής του Ρίκου Δινάν προς το Υπουργείο Οικονομικών, ερωτά γιατί το Υπουργείο Οικονομικών δεν κατήρτισε τις σχετικές καταστάσεις ή δεν εξέδωσε τον νόμιμο τίτλο για να αναγγελθεί στον οπλιστηριασμό, με αποτέλεσμα το ελληνικό δημόσιο να χάσει 4,5 εκατομμύρια φόρους χωρίς κανένα απολύτως νομικό λόγο. Ενώ υπήρχε φρίκη καταγεγραμμένη, δηλωμένη από επίσημες καταστάσεις. Μάλιστα λέει κάτι άλλο, που είναι προκλητικό, είναι σκάνδαλο, είναι καταπληκτικό. Τι λέει? Ενώ στον πληστηριασμό έρχεται το ρίκος, το ελληνικό δημόσιο, και αναγγέλλεται για μικροποσά των δεκάδων χιλιάδων ευρώ, αποκρύπτει την οφειλή των 4,5 εκατομμυρίων οφειλόμενων φόρων, και ενώ εισπράττει όλα τα οφειλόμενα για τον μικροποσά 10.000, 3.000, 7.000, δεν αναγγέλλεται για το ποσό των 4,5 εκατομμυρίων, με αποτέλεσμα το δημόσιο να χάσει οριστικά το ποσό των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Λέει δε ότι αυτό ήταν σε γνώση, πλήρη γνώση όλων των μανδαρίνων του Υπουργείου Οικονομικών, με αποτέλεσμα, λέει, να υποκρύπτει συμπυγνία ανάμεσα στον Βιενόπουλο, τον Σάλα και στους μανδαρίνους του Υπουργείου Οικονομικών. Τεράστια κατηγορία, η οποία, αν αποδειχτεί, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε πολλά ποινικά αδικήματα, τα οποία αφορούν κυρίως τους μανδαρίνους του Υπουργείου Οικονομικών. Και προκύπτουν από την κατάσταση του Μαρτίνη τέσσερα ερωτήματα, τα οποία θα στα διατυπώσω για να υπάρχουν στα πρακτικά. Πρώτον, παρά το γεγονός ότι ζητήθηκε από το ίδιο το Ρίκους Δινάν να γίνει φορολογικός έλεγχος πριν από το 2013 για να επιβεβαιωθεί το ποσό που προκύπτει από τις καταστάσεις μισθωτών υπηρεσιών με τις φορολογικές μισθωτές υπηρεσίες, το Υπουργείο Οικονομικών αγνώρισε το έγγραφο του Ρίκους Δινάν και δεν προσέλθει ποτέ να κάνει το φορολογικό έλεγχο πριν από τον πληστηριασμό. Δεύτερον, λέει ο Μαρτίνης, εάν γινόταν αυτός ο έλεγχος που ζητούσε το ίδιο, λέει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο οφειλέτης ζητάει να ελεγχθεί φορολογικά πριν τον πληστηριασμό. Τι θα το κάνει το Υπουργείο Οικονομικών? Και λέει, αν γινόταν αυτό από πλευράς φορολογικής αρχής, δεν θα μπορούσαν οι μανδανίνοι που ήταν οι αρμόδιοι ηλεκτές να αποκρύψουν το ποσό των 4,5 εκατομμυρίων από το Ρίκους Δινάν, από τον ως αναγγελόμενο ποσό. Δεν πήγαν να κάνουν το φορολογικό έλεγχο, παρά το ζητούσε ο οφειλέτης Ρίκους Δινάν, ακριβώς για να μην προκύψει ως οφειλή υπέρ του ελληνικού δημοσίου στον πληστηριασμό. Τρίτον, για να αποδείξει αυτό τον ισχυρισμό, ο Μαρτίνης λέει αυτό που σας είπα, το εκπληκτικό πριν, έρχεται και αναγγέλει το ελληνικό δημόσιο για μικροποσά, τη πλάκα δηλαδή ποσά 1.000, 3.000 και 5.000 ευρώ, και δεν πάει να αναγγελθεί και το ποσό των 4,5 εκατομμυρίων που είναι η βασική οφειλή. Και τέταρτον, αναφέρει και προσκομίζει στη δικογραφία ένα στοιχείο. Στις 35/14, λίγους μήνες δηλαδή πριν τον πληστηριασμό, 4 μήνες περίπου, υποβλήθηκε η οριστική δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών οικονομικού έτος και το 2014 και το 2013, στην οποία καταχωρούνταν πλήρως οι οφειλόμενοι φόροι. Γιατί δεν το αξιοποίησαν οι ελεγκτές του Υπουργείου Οικονομικών? Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο δείχνει ότι εδώ οι μανταρίνοι του Υπουργείου Οικονομικών τέλεσαν σειρά ποινικών αδικημάτων και έβλαψαν και το Υπουργείο Υγείας και το Ρίκους Δινάν τελικά, γιατί αυτό ήταν μεθόδευση για να πάει το Ρίκους Δινάν και που πήγε, αλλά κυρίως το δημόσιο συμφέρον και τα δημόσια έσοδα. Την ίδια ευθύνη που αποδίδει στα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών ο Μαρτίνης, αποδίδει και σε όλες τις διοικήσεις που τον διαδέχτηκαν. Διότι λέει, αυτό τον έλεγχο που ζήτησα εγώ και η δική μου διοίκηση, γιατί δεν τον επανέλαβαν οι διοικήσεις που με διαδέχτηκαν πριν τον πληστηριασμό, και είναι ερευνητέο. Μάλιστα, αναφέρει και το εξής καταπληκτικό. Προσκομίσε ένα έγγραφο με ημερομηνία 9/5/14, δηλαδή 4 μήνες και 2 μέρες πριν τον πληστηριασμό περίπου, τη επιχειρησιακή μονάδα ίσπραξη τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, που λέει ότι παρότι η Γενική Γραμματεία Εσόδων ζήτησε από την τότε διοίκηση του Ρίκους Δινάν να προσκομίσει αυτό το κατάλογο των φόρων των μισθών υπηρεσιών για να υπαχθεί σε ευνοϊκή ρύθμιση, η διοίκηση η διορισμένη δεν το έκανε ποτέ και έχει τις ίδιες ακριβώς ευθύνες που έχουν και μανδανίνοι του Υπουργείου Οικονομικών. Και αυτό το ερευνητέ, μόλις έρθει τα έγγραφα και δέσει αυτή η κατηγορία, νομίζω ότι αυτό πρέπει να πάει αμέσως στον εισαγγελέα για να ασκηθούν ποινικές διώξεις. Και θα πει κανένας, γιατί το έκαναν οι διοικήσεις? Γιατί, κύριοι συνάδελφοι, ήρθε τέσσερις μέρες, 19/9/14. 24/9 έγινε ο πληστηριασμός, 19/9. Μία τροπολογία, την που εγώ θεωρώ ντροπολογία, το τότε αρμόδιο Υπουργού Υγείας, ο οποίος με διάταξη ανάλογη με εκείνη του πορίσματος Καλούδη για την απαλλαγή των υπευθύνων των κομμάτων και των τραπεζικών στελεχών, όπου με μια τροπολογία εκπρόθεσμη, σε ένα άσχετο νομοσχέδιο, περνάει μια διάταξη ο αρμόδιος υπουργός, κ. Βορύδης ήταν και το λέω το όνομά του, με την οποία αποφασίζεται η ποινική ασυλία όλων των διοικήσεων, όσοι δηλαδή
πήραν με πράξεις ή παραλήψεις, είτε ζημίωσαν, είτε έβλαψαν, είτε δεν ζημίωσαν το οίκος Δινάν. Και πρέπει να σας πω δε ότι η ποινική νομολογία και ο Άρης Πάγος, αποφάσεις της Βουλής που δημιουργούν, που έρουν ή δημιουργούν ασυλία, έρουν ευθύνες ή δημιουργούν ασυλία για κοινά ποινικά δικήματα, δυναμεί μια αμνηστία, η οποία με το άρθρο 47, παράγραφος 4 του Συντάγματος απαγορεύεται. Διότι το Σύνταγμά μας απαγορεύει στην νομοθετική εξουσία να παρεμβεί και να αμνηστεύσει κοινά ποινικά αδικήματα, όχι πολιτικού χαρακτήρα δηλαδή. Κοινά. Και εδώ μιλάμε για απιστίες, μιλάμε για απάτες, μιλάμε για προστογραφίες, μιλάμε για, για απιστίες, μιλάμε για κοινά ποινικά αδικήματα. Άρα λοιπόν και αυτή η ασυλία, ο εισαγγελέας μπορεί να την αξιοποιήσει όπως την αξιοποιεί σήμερα ο εισαγγελέας στο Αεροπάγο και θεωρείται η αμνίστευση των τραπεζικών στελεχών και των ευθύνων των κομμάτων. Στην προηγούμενη επιτροπή, ούτε μία ισχύει έχει από ποινική άποψη. Άρα και εδώ λοιπόν μπορεί να στείλουν ποινική διώξη, κύριε Νικολόπουλε, είτε υπάρχει ασυλία του κ. Βορύδη, είτε δεν υπάρχει. Και πάμε παρακάτω. Αναφέρει ο Μαρτίνης ότι δεν επιχορήγηθηκε την τελευταία πενταετία τη δική του θητεία ούτε ένα ευρώ από το ελληνικό δημόσιο. Στη Βουλή, στην ημερήσια διάταξη για την σκάνδαλο τη Εθνική, από όλου του αρχικού των κομμάτων ακούσαμε το αντίθετο. Ότι χρηματοδοτούν τον αθρώο και πολλαπλώ το ρίκο δυνάν. Έρευνα. Πράγματι χρηματοδοτούνταν από το ελληνικό δημόσιο και σε τι ποσό. Τι έγιναν τα χρήματα αυτά. Γιατί το Ηρίκος Δινάν υπάρχει μέσα, αναφέρει ο Μαρτίνιος, ότι υπάρχει μια διαταγή πληρωμής που το Ηρίκος Δινάν στράφηκε εναντίον του ελληνικού δημοσίου για ποσό 24 εκατομμυρίων οφειλές που είχε απέναντί του τα ασφαλιστικά ταμεία. Εδώ ακούσαμε ότι ο αθρώος δανειοδοτούνταν από το ελληνικό δημόσιο. Τι ισχύει από τα δύο. Το καταγράφω γιατί είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί από την Επιτροπή μας. Είναι λοιπόν ερευνητέο. Όφειλε στο δημόσιο ή το δημόσιο όφειλε στο Ηρίκος Δινάν. Να το διευκρινίσουμε και αυτό. Επίσης από τις καταθέσεις Μαρτίνη και από τη δικογραφία εγώ δημιουργήθηκε ένα άλλο πολύ μεγάλο ερώτημα. Ποια ήταν η αξία, η πραγματική αξία του κτηρίου, του εξοπλισμού, της αδείας λειτουργίας, του σήματος, της πελατείας, της φήμης, των άλλων περιστατικών στοιχείων του Ηρίκους Δινάν. Μόνο για το κτίριο υπήρχαν δύο εκτιμητικές, υπήρχαν δύο εκτιμήσεις πριν από τον πληστηριασμό. Μία της ίδιας Μορφήν που έλεγε ότι είναι 174 εκατομμύρια μόνο το κτίριο, λίγο πριν τον πληστηριασμό, και μία του Ηρίκους Δινάν. Παλιότερη, που έλεγε ότι περιμένει τα 200 εκατομμύρια. Μόνο το κτίριο. Έχουμε ένα πληθυσμό, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι και κύριοι συναδέλφισσες, όπου το ολόκληρο το ως περιουσιακό σύνολο περιουσιακών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, με άλλα στοιχεία, με εξοπλισμό, με πελατεία, με φήμη, εκτιμάται και πληστηριάζεται σε ποσό 115 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, κάτω, πολύ κάτω από στο μισό λοιπόν τη αξία μόνο το κτίριο. Εδώ το χαρακτηρίζει το τίμημα ο Μαρτίνης ως εκτελέστατο. Δεν λέω ότι έχει δίκιο. Κατηγορώ μόνο σύμπορα, λέει ότι θέλει. Να το διερευνήσουμε αυτό. Τη Μαρφήν, κύριε Πρόεδρε, κύριε Συνάδελφε, του 2006, όχι λίγο πριν. Του 6. 104 εκατομμύρια. Το 26 ήταν. Ναι, κύριε Καθηγητή, το λέτε πολύ καλά, το λέτε. Τότε η αξία ήταν τετραπλάσια από το πραγματικό. Και εκτιμάται και στο ποσό. Ναι, τότε η αξία ήταν 400 εκατομμύρια. Γι' αυτό λέω. Τότε η Μαρφήν το έκανε για λογαριασμό. Δεν το έκανε για λογαριασμό του Ηρίκου Δινάν. Αυτό λάβετε υπόψη. Μην διακόπτετε. Εσείς το θέτησα, θα το πείτε. Μας ενδιαφέρει η εκτιμητική αξία που δεν έγινε από ανεξάρτητο εκτιμητικό ήχο που είχε υποχρέωση. Και εδώ πρέπει να σας πω και κάτι άλλο. Υπάρχει νόμος που λέει το εξής, ότι αν το Ηρίκος Δινάν είναι, ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ως δέκο δηλαδή, επειδή μιλάμε για τίμημα άνω των 50.000 ευρώ, υπάρχει νομική διάταξη και νόμος που υποχρεώνει. Δεν είναι δυνητική ευκαιρία, υποχρεώνει. Πριν από πληστηριασμό, από μεταβίβαση, από πώληση, από εγγραφή εμπράγματο δικαιώματο, υποχρεωτικά να προστρέξει ή στο σώμα των ανεξάρτητων εκτιμητών που υπήρχαν τότε ή μετέπειτα σε ανεξάρτητο εγχώριο ή διεθνή εκτιμητικό οίκο, πράγμα που δεν έγινε ποτέ. Και δεν έγινε ποτέ για να καταλήξουμε στο πράγματι ξεφτυλιστικό ποσό των 115 εκατομμυρίων. Έχω μόνο ένα λεπτό, 43 λεπτά, κύριε Πρόεδρε, δεν προλάβω από τίποτα. Το 2006 επί Υπουργείας Καγλαμάνη, ξέρετε πολύ καλά ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ηρίκου Δινάν έγινε 7 μελές από 10 μελές του πρόεδρο του, που ήταν ο πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος εξ οφίτσιο ήταν και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ηρίκου Δινάν. Τρία μέλη διορίζονταν από το Ηρίκου Δινάν και τρία από τον αρμόδιο υπουργό. Εδώ υπάρχει το εξής εκπληκτικό. Μετά το 6, όταν έλαβε ο κ. Λομπέρδος Υπουργός Υγείας, αποσύρει τα τρία μέλη που εκπροσωπούν το ελληνικό δημόσιο, από τα οποία ο ένας αντιπρόεδρος ήταν ο αποκλειστικά αρμόδιος για τα οικονομικά του Ηρίκου Δινάν. Γιατί έγινε η απόσυρση των τριών συμβούλων του Ελληνικού Δημοσίου και του Υπουργείου Υγείας από το Ειδικό Συμβούλιο του Ηρίκου Δινάν, δεν ξέρω. Θα μας το απαντήσει κάποιος. Πάντως έχει σημασία ότι ο κ. Λομπέρδος, αποσύροντας τα τρία μέλη του Υπουργείου Υγείας, διόρισε ως σύμβολο του Ηρίκου Δινάν ποιον, τον δικό του προσωπικό σύμβολο, τον κ. Λιαρόπουλο, ο οποίος μάλιστα λέει ο Μαρτίνης και μάλιστα προτείνει και δημοσιεύματα να τα δούμε. Διέσπηρε ον σύμβολο του Ηρίκου Δινάν
διέσπερε δημοσιεύματα τα οποία απαξίωναν, εκφτέλιζαν τελείως ως επιχείρηση και ως περισσιακό σύνολο του Ρίκου Δινάν για να καταλήξουμε εκεί που καταλήξαμε. Πρέπει να βρούμε τα δημοσιεύματα αυτά για να δούμε. Εάν πράγματι έκανε αυτό το πράγμα ο Λιαρόπουλος που ήταν σύμβολος και του Λομβέρδου και του Ρίκου Δινάν, πλέον ως σύμβολος που πρέπει να υποστηρίζει τα συμφέροντα του Ρίκου Δινάν και τα υπομείωνε και τα απαξίωνε, υπάρχουν ευθύνες, δεν υπάρχει απιστία. Κύριε Πρόεδρε, δεν προλαβαίνω να πω την θητεία Λομβέρδου, ούτε την θητεία Γεωργιάδη, αλλά μπορώ να πω όμως δύο πράγματα για το μνημόνιο. Το οποίο θεωρώ ότι αυτό το μνημόνιο. Να ολοκληρώσετε με αυτό και θα. Ναι, ναι. Το μνημόνιο, κύριε Πρόεδρε, το οποίο υπάρχει μεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του Ρίκου Δινάν και του κύριου Σάλα, της Τράπεζας Περιός, ήταν το μνημόνιο διάσωσης του Ρίκου Δινάν. Ακούστε να δείτε. Σας μιλώ και ως βουλευτής. Λάπα, συγγνώμη τώρα, πόσο χρόνο θέλετε. Δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Δύο-τρία λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Παραπλήπω και τη θητεία Λομβέρδου και τη θητεία Γεωργιάδη, θα τα δώσω στους υπόμενους να το δείτε. Θεωρώ ότι το έγγραφο του μνημονίου που υπάρχει στην ποινική δικογραφία, θεωρώ ότι αυτό το έγγραφο πρέπει να διασπαρεί σε όλη την οικουμένη, σε όλους κρατικούς αξιωματούχους, υπαλλήλους, πρωθυπουργούς, υπουργούς, για να καταλάβουν τι σήμαινε η Ελλάδα ως χώρα, πώς οι κρατικοί αξιωματούχοι υπηρετούσαν το δημόσιο συμφέρον και τις δημόσιες κρίσεις. Τέτοια υποτακτικότητα, τέτοια αναξιοπρέπεια, τέτοια υποτέλεια απέναντι σε ένα τραπεζίτη δεν έχει όρια. Πραγματικά ντράπηκα διαβάζοντας το έγγραφο. Αυτό το μνημόνιο και δεν το λέω για να κάνω αντιπολίτευση. Αν ήταν και δικός σας υπουργός, θα έλεγα ακριβώς τα ίδια. Ένιωσα ντροπή και ισχύνη, κύριοι συνάδελφοι, από τη στάση ενός υπουργού, ο οποίος έστειλε έγγραφο στην διοίκηση του, αφού την παρέτησε στην επόμενη παρετημένη διοίκηση, έστειλε έγγραφο ο αρμόδιος υπουργός, κ. Γεωργιάδη, και τι έλεγε. Έλεγε το εξής καταπληκτικό και ακούστε το. Η επιθυμία του κ. Σάλα είναι να παραιτηθείτε. Ο αρμόδιος υπουργός που υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον στέλνει επιστολή στο διοικητικό συμβούλιο του Ρίκου Δινάν και λέει τι αξίωση έχει ο τραπεζίτης που δεν έχει καμία οργανική σχέση με τον Ρίκου Δινάν. Τα λέει αυτά ο αρμόδιος υπουργός υγείας του ελληνικού κράτους που θέλει να υποστηρίζει το δημόσιο συμφέρον και τα ελληνικό συμφέρον γενικότερα. Επίσης, ο Γεωργιάδης δεν είχε κανένα δικαίωμα από τον ιδρυτικό νόμο και από τη θέση του υπουργού να ζητήσει την παρέτηση, να παρεμβεί στα διοικητικά του Ρίκου Δινάν και να αξιώσει την παρέτηση. Το έκανε παρά το ότι δεν έχει τέτοιο δικαίωμα. Και μάλιστα, ακούστε να δείτε, στη σελίδα 14 του μνημονίου, λέει ο κ. Γεωργιάδης, η αγορά του δανείου του Ρίκου Δινάν από τον Σάλα επιτεύχθη με συντονισμένες προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης. Ερωτάω, αυτός είναι ο ρόλος ενός ευνομούμενου κράτος δικαίου και ενός αρμόδιου υπουργού να λέει τι κάνει ο Σάλας και αν εξυπηρετείται τα σφαίρα του Σάλα και να ανακοινώνει στο Ρίκου Δινάν τι συμφέρει στον Τράπεζα της Πυριός και στον Τράπεζα και στο Σάλα. Αυτά αποτυπώνονται στο μνημόνιο που υπάρχει στην ποινική δικογραφία που υπογράφεται τρανταχτά από τον αρμόδιο υπουργό υγείας του τότε εκπρόσωπο του ελληνικού κράτους, από τον κύριο Σάλα και από την διορισμένη διοίκηση από τον Γεωργιάδη. Για τους οποίους ζητάω τώρα, κύριε Πρόεδρε, αμέσως να ανοίξουν οι λογαριασμοί όλων των μελών της διοίκησης που υπέγραψε το μνημόνιο. Όλων των μελών της διοίκησης. Τώρα δημόσια το ζητάω. Και καταχωρήστε παρακαλώ στα πρακτικά και διατάξτε τον εισαγγελέα του κ. Ελευθεριάνου να ανοίξει αμέσως τους λογαριασμούς όλων. Ξέρετε γιατί. Δύο από αυτούς, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος Πενιθυματάκης, ανυψός του κυρίου του οικογένειας Μητσοτάκη, δεν ξέρω ο κύριος Κεφαλαίος, τον ξέρει καλύτερα. Και ο κύριος Νίκας, την επομένη του πληστηριασμού. Πρόεδρος, δεν ξέρω, μπορεί να είναι κριτικός. Μπορεί να τον ξέρετε. Μπορεί και ο κύριος Μπαλαμονέξ να τον ξέρει. Ο κύριος Πενιθυματάκης και ο κύριος Νίκας, την επομένη του πληστηριασμού που εκπροσωπούσαν τον Ρίκο Δινάν, την επομένη ακριβώς. Μεταπίδησαν στην ημιθέα. Δεν θα ανακαλέσετε για το που είπε, τον ξέρω έτσι. Μπορεί, το ανακαλώ. Την επομένη του πληστηριασμού, κύριε Πρόεδρε, μεταπίδησαν στην ημιθέα, η οποία ήταν η αντίδικο στο Ρίκο Δινάν και εκπληστηρίζεται τα συμφέροντα του Ρίκο Δινάν. Οι κύριοι αυτοί υποστήριζαν τα συμφέροντα του Ρίκο Δινάν και του ελληνικού δημοσίου. Εντάξει, κύριε Λάπα. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Είναι μια φράση που πρέπει να κατηγορήσει τα πρακτικά. Και τελειώνει ο κύριο Υπουργό Υγεία, αρμόδιο στο μνημόνιο. Σκοπό του μνημονίου. Εδώ είναι, μιλάμε τώρα ότι αυτό το υπογράφει η αρμόδια διοίκηση του Ρίκου Δινάν. Σκοπό του μνημονίου που υπογράφουμε είναι η λήψη μέτρων αναγκαστική εκτέλεση και ο πληστηριασμό τη περιουσία του Ρίκου Δινάν. Και παρακάτω, κύριο Γεωργιάδη τώρα, το Υπουργείο Υγεία και το Δοσού του Δινάν κρίνουν ότι η επιλογή του πληστηριασμού είναι ενδεδειγμένη και νομικά ορθή ενέργεια και οικονομικά πρόσφορη λύση. Όσοι είναι νομικοί θα καταλάβουν τι σημαίνει αυτό. Το ρωτάει και ο Ελευθεριάνος. Θα τα ξανασυζητήσουμε. Κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Μία φράση μόνο. Το νοσοκομείο δεσμεύτηκε στο μνημόνιο ότι παραιτείται από όλα τα ένδυκα μέσα. Δεν θα ασκήσει ανακοπές, δεν θα κάνει μηνύσεις. Παραιτείται από όλα τα ένδυκα μέσα. Αυτό δεν είναι τόσο. Τα προηγούμενα είναι. Θεωρώ, κύριοι συνάδελφοι, ότι ο πληστηριασμός ήταν μία μεθόδευση τριών υπουργών. Κ.
και θα έλεγα επισήμως στο Υπουργείο Υγείας. Μπορεί να είναι σκληρό αυτό που λέω. Ήταν μεθοδεμένο από την αρχή όλες οι πράξεις και οι παραλήψεις των τριών Υπουργών Υγείας. Έναν, δύο, τρία, μέχρι τον πληστηριασμό ήταν μεθοδεμένο. Μεθοδεμένη ήταν η παρέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Ρίκο Ντινάν, που ήταν εκλεγμένο. Να μπει διορισμένο με γνωστά πρόσωπα. Συγγνώμη, κύριε Λάπα, να τα είπαμε. Με συγχωρείτε, να σταματήσουμε εδώ πέρα. Το διορισμό των συμβούλων του Λιαρόπουλου, σύμβουλο του ενός υπουργού, και ο Χαραμή, σύμβουλο του Λουβέρδου, ο οποίο έπαιρνε 30.000 το μήνα, που θα κάνει τίποτα. Και μετά έρχομαι ο τρίτος υπουργός, ο οποίος πλέον, αφού έκανε ό,τι έκανε, δώσαμε και το σήμα, δώσαμε και την άδεια λειτουργίας στο ίδιο τίμημα, ήρθαμε και πετάμε και μία διάταξη για την ασυλία, όπου νιώθαν όλα τα διοικητικά συμβούλια εθνικά υπερήφανοι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Συγκρατούμε και την.